Είχαμε λοιπόν Τους να τα πάρουμε ένα-ένα ενημερώνε. στο προεδρικό. Ξεκίνησε η Να τα μέρα πάρουμε. με συνάντηση 8.30 με τις τράπεζες. Ήταν ο σύνδεσμος, ήταν και η εξαγορά πιστώσεων. Φαντάζομαι όλοι μαζί έχουν να κάνουν με τις εκποιήσεις. Και μετά είχαμε υπουργικό. Άρα, ποια Έτσι. είναι η εξέλιξη που έχουμε? Έτσι. Ξεκινώ με τις τράπεζες λοιπόν, καθώς ανακοινώθηκε από τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κάντια η επέκταση της περίοδου αναστολής των εκποιήσεων που αφορούν κύρια κατοικία με τρέχουσα αξία μέχρι 350.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Ανδρέας Κοστουρής πάντως ξεκαθάρισε πως αυτή είναι η τελευταία φορά που αποδέχονται αυτόν τον Σίγουρα, το συμβιβασμό έχουμε οι ακούσει όμως, τράπεζες ξέρεις και πόσες φορές το τελευταίο διάστημα. Ακριβώς. Και ότι θα είναι και όλα έτοιμα. Όπως Δώστε έχουμε μας ακούσει ακόμα ότι και η μια Βουλή παράταση ναι. για τι θα τα κάνουμε μέλλον. Και τα Έτσι. νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου και τα διάφορα σχέδια που τρέχουν. Είναι ντεζαβού αυτό που ζούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση. Τελευταία φορά είναι λοιπόν. Είναι ντεζαβού. Το θέμα υπάρχει ακόμη στη Βουλή. Από πλευρά Συνδέσμου Τραπεζών πάντως αυτό ξεκαθαρίστηκε. Κάτι ναι. ότι αυτή είναι η τελευταία φορά και θα έχει ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή μέχρι και την τελευταία μέρα του χρόνου, Μάλιστα. προκειμένου, όπως είπε ο Ανδρέας ο Κοστουρής, να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη Βουλή, αλλά και στις τράπεζες να καταλήξουν κάπου, κάτι που φαίνεται πως είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Όπως είπες, αυτό επαναλαμβάνεται, αυτό το έργο. Πάμε στα του Υπουργικού Συμβουλίου. Είχαμε ανακοινώσεις από την Υπουργό Παιδείας την Αθηνά Μιχαηλίδη, η οποία ανακοίνωσε μέτρα παραβατικότητας για τα ναι. σχολεία. Ένα λεπτό, Γιώργο μου, γιατί θα μας τα πεις, ναι. μας τα είπε και χθες υπουργός. Σχετικά με αυτό δεν είχαμε αποφάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή το νομοσχέδιο που έλεγε χθες, σε εσάς δεν τα έλεγε ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το νομοσχέδιο Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Διεύρυνσης των Αρμοδιοτήτων του δεν πέρασε σήμερα από το Υπουργικό αυτό? Δεν έχουμε κάτι γι' αυτό, όχι. Μάλιστα. Είχαμε και εμείς την ίδια πορεία. Δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση γι' αυτό. Λοιπόν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Και πάμε να δούμε τα της Υπουργού Παιδείας λοιπόν, που μας έλεγε χθες για τη σχολική βία. Τα είπε ναι. και χθες ακριβώς. Αναβαθμίζεται, θα τα πω έτσι εντάχει, ο ρόλος ναι. του σχολείου σε ό,τι αφορά την βία στα σχολεία. Ενισχύονται η σχολική φρουρία, ενισχύονται ο ρόλος των καθηγητών. Βεβαίως, θέσαμε στην κυρία Μιχαηλίδη το θέμα, πως βλέπουμε συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορα σοβαρά περιστατικά. Η έρευνα που έγινε έδειξε ότι υπάρχει όντως κάποιο θέμα. Ακολουθούνται λοιπόν διεθνείς πρακτικές με την ελπίδα Μάλιστα. πως θα γίνει κάτι. Μάλιστα, ανακοινώνονται και εναλλακτικά μαθήματα για όσους μαθητές προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες, ώστε να μπορούν και οι άλλοι απρόσκοπτα να κάνουν τα μαθήματά ναι. τους. Από εκεί και πέρα, είχαμε ανακοινώσεις από τον Υφυπουργό Καινοτομίας, τον Φίλιππο Χατζηζαχαρία, ο οποίος είπε πως από εδώ και πέρα το Υφυπουργείο Καινοτομίας θα αναλαμβάνει πλήρως τον έλεγχο σε σχέση με τις προσφορές που γίνονται για πληροφοριακά έργα, για συστήματα πληροφόρησης και στα άλλα Υπουργεία. Μέχρι τώρα δεν γινόταν αυτό. Mm-hmm. Αναλάμβανε το έργο το κάθε Υπουργείο και μετά ενημέρωνε το Υφυπουργείο Καινοτομίας. Τώρα και για καλύτερο συντονισμό, το Υφυπουργείο Καινοτομίας θα δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές, ενώ είχαμε και ανακοινώσεις από τον Υφυπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κουμή, ο οποίος είπε ότι αναβαθμίζονται οι χώροι εστίασης και καταστημάτων παραδοσιακών προϊόντων. Από φέτος είναι δικαιούχοι όλοι, μέχρι πέρσι ήταν μόνο οι εστιατόρες. Και από εκεί και πέρα θα δίνεται ένα ποσό προκειμένου να ενισχύεται, αν θέλεις, και η παράδοση και η πώληση αυτών των παραδοσιακών προϊόντων. Επίσης, έκανε δηλώσεις και για το θέμα τουρισμού. Θα ήταν καταστροφή, είπε ο κύριος Κουμή, αν χάσουμε και την δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, κάτι που είναι το Ισραήλ. Είναι κάτι που προβληματίζει πάρα πολύ την κυβέρνηση. Βεβαίως, απευχόμαστε, είπε, όλο αυτό το θέμα να ξεκαθαρίσει, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα, καθώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές αγορές για τους Ισραηλινούς. Μάλιστα. Λοιπόν, και είναι τώρα μια σύσκεψη άλλη για το μεταναστευτικό ή έχει ολοκληρωθεί? Για το μεταναστευτικό, όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Στην παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών Δικαιοσύνης και την Υφυπουργό Πρόνοιας. Η κυρία Κουκίδου περιμένουμε να δούμε αν θα προβεί σε κάποιες δηλώσεις. Είναι ναι. στο μάτι του κυκλώνα ξανά. Είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Θα δούμε αν θα ναι. βγει κάτι μετά από αυτή Ενώ τη σύσκεψη. Με τα συμβόλαια θανάτου που εκτελούνται. Μάλιστα, λοιπόν. Βέβαια, ναι. Να ταραχεί και πάλι, ταραχεί σκέτσι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε χαιρετώ.